Η ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ των νομών της Κρήτης χαρακτηρίζει την εικόνα του εσωτερικού τουρισμού για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι επισκέπτες από την υπόλοιπη χώρα αλλά και από την Κρήτη θα αποφύγουν τις νησιωτικές μετακινήσεις, κυρίως λόγω των εξωφρενικών τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που καλούνται να πληρώσουν. Από την Ηπειρωτική Ελλάδα, από ό,τι έχουμε δει, θα αποφύγουν φέτος τα νησιά, γιατί το κόστος μετακίνησης για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν πάει στο Θεό. Μια τετραμελή οικογένεια για να κατέβει στην Κρήτη και να γυρίσει θέλει 800 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για την Κρήτη. Το Ηράκλειο Σαντορίνη είναι 160-170 ευρώ. Το Ηράκλειο Νάξος είναι 100 ευρώ. Θα πάνε νότια, ναι. Ή το Ρέθυμνο, οι Χανιώτες θα έρθουν Ρέθυμνο, θα μειώνονται, θα πάνε Χανιά και ανταλλαγή πληθυσμών θα γίνει στην ουσία. Οι κρατήσεις των Ελλήνων στα ξενοδοχεία του Ρεθύμνου για το ερχόμενο τριήμερο φαίνεται πως είναι απογοητευτικές, με τη χρονική στιγμή που πέφτει η αργία να αποτελεί ένα σταλτικό παράγοντα για πολλούς. Κρατήσεις Ελλήνων, όχι, είναι πάρα πολύ λίγες. Με συναδέλφους και με το ξενοδοχείο απέναντι μου μίλησα, είναι πάρα πολύ λίγοι Έλληνες φέτος που έρχονται. Φέτος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος πέφτει αργά τον Ιούνιο. Οπότε το να φύγεις 3-4 μέρες. Τέλος Ιουνίου και μετά τον Ιούλιο πρέπει να ξαναπρογραμματίσεις καινούργια εκδρομή για να κάνεις τις διακοπές σου, το κόστος ανεβαίνει πάρα πολύ. Την ίδια στιγμή αυτή η εξόρμηση των Ελλήνων είναι μια τονωτική ένεση διαχρονικά για την εστίαση. Το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος η αλήθεια είναι ότι δουλεύει η εστίαση. Είναι ένα τριήμερο πάρα πολύ καλό. Έρχονται από τους άλλους νομούς, έρχονται για από Χανιά, έρχονται για από Ηράκλειο, ορισμένοι έρχονται για από Σιτία. Κάθονται για 2 ή 3 μέρες. Το πολύ 2 διενυκτερεύσεις είναι σίγουρες. Και όπως καταλαβαίνετε, η εστίαση παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό. Ο Έλληνας φαίνεται πως είναι ο καλύτερος πελάτης για τις ταβέρνες και τα εστιατόρια. Με τους κριτικούς να απολαμβάνουν αυτή τη μικρή απόδραση στο έπακρον. Ο Έλληνας και ο Ιταλός τρώνε πάρα πολύ καλά, αλλά οι δικοί μας, ειδικά οι κριτικοί, οι ντόπιοι, όταν βγαίνουν και αφήνουν χρήματα, τρώνε και οικογενειακά μάλιστα. Μάλιστα βγαίνουν οικογενειακώς. Όταν αποφασίζει ο Έλληνας να βγει ένα τριήμερο, βγαίνει και το διασκεδάζει καλά και κατάλληλα.